Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι του αθλητισμού, φίλες και φίλοι του μπάσκετ, φίλες και φίλοι της Λίγκας Μπασκετάκη, σας καλωσορίζουμε σε μια ακόμα αναμέτρηση για την πρώτη αγωνιστική της Evolution League της νέας Λίγκας, η οποία εγκαθιδρύθηκε μέσω της σεζόν σε μια πολύ περίεργη χρονική στιγμή με την καλή έννοια. Φυσικά, έχουν ήδη ξεκινήσει τα playoffs στη Development League και όσον έχουν ξεκινήσει και στις υπόλοιπες, δηλαδή σε Elite και Masters για τρεις μια πρώτης εκθέσεις μέχρι δύο στην πρώτη για σου να είσαι καλά. Είναι άσχος ο Γαμπράκης για τρεις, αλλά δεν έχει πέρα ο τερφής και πήρε το εξαιρετικό rebound και άφησε την πάντα στο καλά την. Να μόλις παίζουμε με μόλις πέντε παίκτες και να είσαι καλά μόλις με έξι. Συνολικά 11 παίκτες στο παιχνίδι, ο Αφροδίτης βρίσκεται στον πάγκο, τον να είσαι καλά και είναι ο μόνος παίκτης τον οποίο δεν βλέπουμε αυτή τη στιγμή ενδράση. Πάει μέχρι μέσα, είναι εύστοχος ο Μακρύς. Θα σκοράρει τους πρώτους πόντους της ομάδας του. 2-0. Αυτό το running floater. 2-2. Διορθώνω. Και αργήσει να αναρρεωθεί ο χρόνος στο ταμπλό και... το σκορ στο ταμπλό μάλλον. Και αποσυγκεντρώθηκα. Γαβρίλοβιτς. Επίσης το πόδι του μακρύ και υπάρχει στήριγμα για τη σχετική παράβαση. Μεγάλη λειψανδρία εκεί για τις δύο ομάδες στον τεμπούτο τους στην Νέα Λίγκα. Στάθηκε αλλά δεν εκτέλεσε ο Γαμπράκης. Έχει τραβήξει δύο παίκτες πάνω του Γαβρίλοβιτς. Ένα Γαμπράκης, ένα jump shoot στα 4,5 δευτερόλεπτα. Ήταν μαρκαρισμένος και μαρκαρίστηκε επαρκώς, αλλά στόχισε. Για τρεις είναι άσχοχο Λιάκο, υπάρχει φυσικό rebounder ακόμα, θα γυρίσει. Πάρα πολύ μεγάλη καμπύλη, είναι άσχοχος. Παράντος. Λιάκο τον Μάρκο. Γαβρίλοβιτς. Καμπράκης. Για να δούμε θα το δούμε περισσότερο σε ρόλο άσου ή σε ρόλο 2. Τα πόψε. Γιάννης. Γαβρίλοβιτς υπάρχει deflection και βγει στο ανοιχτό γήπεδο. Ακολουθεί ο Γαμπράκης, πάει μέχρι μέσα, είναι εύστοχος τελικά ο Λιάκος. 4-2. Διπλασίασε τους πόντους της ομάδας του, double score της Ανικαρίνα. Ο Γαμπράκης πέσει κάτω από το προσωπικό του αντίπαλος, πήγε άλλος πάνω του. Ο Γιάννης, υπάρχει σφύριγμα. Για το πρώτο φάουλ στο παιχνίδι που έχει στελθεί στο Χαρδιαδάκη. Γαμπράκης. Γαμπρίλοβιτς. Πάλι έχει τραβήξει δύο παίκτες πάνω του Μάρκος. Μάρκος. Γαμπρίλοβιτς έχει βγει από το... το καθιστό. Θα συγκρατήσει τελικά όχι την μπάλα. Κάτσα. Το ένα ποιος είναι από εδώ. Το ένα από εδώ ποιος είναι. Αναφορά λοιπόν για τους μαμούς. Ζήτησε την μπάλα ο Λιάκος για τρεις που τροφοδότησε και το Χαβιαδάκι είναι άσχημος αυτός. Γαμπράκης. Γαμπράκης ο οποίος αγωνίζεται και στην Development League και στην Master League. Τώρα και στην Evolution League. Ένα jump shoot απέναντι σε δύο παίκτες. Είναι άσχημος ο Δερβής. Απέναντι σε Μακρύ και Καραγκούνη. Καρδιαδάκης. Μακρύς. Λιγονάκι μεταξύ των μαμούς. Δεν πήρε το τρίτο Καρδιαδάκης. Θα είναι μέσα ωραία πάσα. Θα την αφήσει το καλάθι, αλλά είναι άστοχος η παράλυση. Υπάρχει μάχη. Θα πάρει τελικά την μπάλα. Πριν καταφυρώσει την κατοχή ο Καμπράκης. Λιάκος έκλεψε. Μακρύς. 7 δευτερόλεπτα. Θα πάρει ένα σκριν. Θα πάει δεύτερο από αυτό. Και ο Καμπράκης έχει ανέβει πάνω. Έχει σταματήσει την τρίπλα. Έχει χτυπήσει από δύο. Καρδιαδάκης. Δεν έχω πάσει την game, αλλά θα μείνει η μπάλα στην game των μαμούς. Μακρύς. Κατάφερε να γυρίσει εγκαίρος και να αποχωρήσει την μπάλα και για τρίτη για σου, τρίτη για πάσα. Νομπράκης. Σταματήσει την τρίπλα. Πολύ καλή άμυνα από τον συγκεκριμένο αντίπαλο. Τον Τελιάκο. Γιάννης, Μαρκός, ζήτησε και πήρε την μπάλα χαμηλά ο Γαβρίλοβιτς. Τρεις παίκτες τώρα πάνω του, 5 δευτερόλεπτα. Θα γυρίσει πάρα πολύ δύσκολη προσπάθεια από τον ψηλό, τον άσε καλά, είναι άστοχος. Μακρύς, δεν βάζει το rebound, πρώτη πάσα. Ο
Εντάξει, πάει μέχρι μέσα, θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι. Δύο. Συμπληρώνω στο πρώτο τετράλεπτο. Καραγιάννης, για τρεις, Γαμβράκης. Είναι εύστοχος, 6-5. Τρίπο τρίποντο στο παιχνίδι, είναι η Ευθρός. Παίκτης φωνάζει ο Γαμβράκης. Λιάκος έχει βρεθεί στην ελεύθερο, δεν πήρε το τρίποντο όμως. Παράντος, ξανά Λιάκος θα τον πάρει σε δεύτερο χρόνο. Σου για τρεις είναι άστοχος. Έχω το σημαίνει αντί τον Βεζί. Έχει πέσει κάτω ο Λιάκος με το ψυχό νετρέ, μια χαρά. Χαιρόμαστε ιδιαίτερα γι' αυτό. Εντάξει, την παραφορά. Υπάρχει πίεση και κλέψιμο τελικά. Αρτεδάκης, μακρύς. Ένα jump shoot, μαρκαρισμένο, εύστοχος. Παίρνει στο Καρετζάνη. Για μία ακόμα φορά πάνε για το zone press. Καμπράκης. Θα μέχρι μέσα για το coast to coast θα χεστεί σε δύο βολές ο Γκάρτο, να είσαι καλά. Θα το φάουλ κέρδισε από το μακρύ. Φάουλ management. Ιδιαίτερα σημαντικό και για τις δύο ομάδες, καθώς έχουν μόλις 5 και 6 παίκτες αντίστοιχα διαθέσιμους στην αποψινή τους αποστολή. 5 και 10 για το τέλος, 3-1 τα ομαδικά. Άστοχο στην πρώτη Γαμβράκη. Άστοχο στη δεύτερη μετά από την κλή αναπίδηση. Υπάρχει μάχη για το τριπτικό rebound. Μάρκος Κιζερίδης έκανε μια υπερπροσπάθεια, αλλά δεν το κατάφεραν. Αυτό ποιος φωνάζει ο Γαβρίλοβιτς. Αυστηρό μαν του Μάνι που δείχνει αυτή η παρατήρηση. Πάρε ένα screen. Τον παράτρο. Θα δώσει τώρα την μπάλα μέσα στη ρακέτα, θα γυρίσει ο Καραγκούρης, είναι εύστοχος. Το 5, Μαντάκης. Χωρίς φάσο περάσει στο πρώτο λίγο του παράτρο. Μάρκος, ξανά Γαμβράκης. Θα δούμε, θα δώσουν δύο επιλογές. Οι παίκτες που έκαναν σάντουιτς εντός συλλογικό το συμβουλικό του Νίκολα, Τερτζής και Γαβρίλοβιτς. Θα είναι εκεί μέσα, έβγαλε ωραία την μπάλα στον Μάρκο, αλλά υπάρχουν 3 δευτερόλεπτα παράβαση από το ψηλό τον Άσε καλά. 15 λοιπόν παραμένει. Double score στον Ικαρίνα, ένα ακόμα μετά το 4-2. Καριάς πήγε γι' αυτό για το κλέψιμο, με πληθυσμό. Πολύ επιθυντική άμυνα. Βέσαι έδωσε ένα ακόμα screen, πάει για το ανάποδο, λέει Άπι, είναι έστοχος. Ο Λιάκος. 15 έχει καταγγελθεί πρώτη αλλαγή στο παιχνίδι και η μόνη αλλαγή που μπορεί να πραγματοποιηθεί στο παιχνίδι. Ο Κατσούδης βέρασε σε κάποιον με την πρώτη ευκαιρία. Μάρκος θα να δώσει στον Γαμβράκη. Πάρα πολύ δύσκολη προσπάθεια. Ανέμπερη αυτό που ήταν άξιο για να μπει στα highlights απέναντι σε δύο ψηλότερες αντιπάλους στη ρακέτα. Το 15 λοιπόν, σουτ για 3 σε 17 δευτερόλεπτα. Χωρίς να τροφοδοτήσει συμπαίκτη του, ο Λιάκος είναι εύστοχος. 15-5, τρίπλου σκορ. Καραγιάννης. Γιάννης πέρασε ανάμεσα από δύο παίκτες, υπάρχουν βήματα όμως. Δεν τον πετύχει το καλάθι. Και πριν τον περάσει ανάμεσα από τους δύο αντιπάλους του. Υπάρχει η αλλαγή. Ο Βουκοτήτης θα περάσει στη θέση του Τζετζίκη. Υπάρχει καταναλωτικό time out. Το έχει καλέσει ο Καραγκούνης για την ομάδα του Μαμούς. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο. Με φορά στους 10 πόντους, 3-1 τα ομαδικά φάουλ. 3-46 με το τέλος της πρώτης περίοδου. Μείνετε μαζί μας. Επιστροφή λοιπόν στη Sony Carina, το σκορ είναι στο 15-5. Έχουμε επιστρέψει μετά το time out που είχαν καλέσει οι τεχνικά γηπεδούχοι Μαμούς. Και πάνω αγγέλει ο Καραγκούνης και πραγματοποιήθηκε. 3 φανάζε μακρύς. Ιδιαίτερα για την βάση έδωσε ο Γαβρίλοβιτς σε κάποιο σχήμα το δάση καλά υπερχόμενο. Ο Μάρκος στην μία αγωνία, ο Γαβράκης στην άλλη και αυτό στο κέντρο. Ενδεχομένως να ήταν για το αμυντικό σύστημα που μόλις είδαμε, γιατί αυτό είδαμε μέχρι στιγμής στην πρώτη επίθεση. Μόλις τώρα. Ο Βουκατούδης έχει περάσει τον πάγκο, ο Βουκατούδης έχει περάσει θέση του, χαμηλώνει κάπως το σχήμα το δάση καλά. Βουκατούδης τώρα στην πρώτη επαφή την μπάλα, πάρε ένα σχήμα τον Μάρκο. Δεν έχει τελέσει πίσω από το screen. Συγκρατήσει Καρετζάνη. Μάρκος. Ο Βουκατούδης έχει βρεθεί ελεύθερος του για 3. Είναι άστοχος. Επιθετικό rebound στον Καρετζάνη. Υπάρχουν βήματα όμως για μία ακόμα φορά από τον Νιαρογκάρτ. Οι ομάδες εξάντησαν τον χρόνο που είχαν διαθέσιμο.
Παιδιά, ρωτάει ο Χαλιοντάκης. Αναφέρομαι στο επιθετικό σύστημα. Είναι το σκρίνο, μακρύς και παίρνει μπάλα. Πέρασε ανάμεσα από δύο πιεγιόν, μέσα της απέναντι στη τρίτο, ένα running floater είναι εύστοχο. Αυτολιάκοφ, 17-5. Παίξε το blog αμπράχης, τώρα θα πάρει την μπάλα. Πάρει ένα σκρίνο από τον Μάρκο. Σε δεύτερος παίξει πάνω του. Τώρα στον Αφοκοτούδη. Αμπράχης για τρεις, από εκεί που αστόχησε προηγουμένως ο Μικούς, είναι άστοχος. Μπάλα θα περάσει εκτός, δεν υπάρχει διεκδίκηση rebound. Χαλκεδάκης. Κρίς για τρεις. Είναι άστοχος, υπάρχει αρνητικό rebound από τον Γαβρίλοβιτς. Αρχοδούδης. Μπράκης, πάει μέσα στο Eurostep, βγάλει την μπάλα ανάμεσα στον Αφροδούδη και στον Καβίλοβιτς. Μάρκος, σκερδίζει ο Αφροδούδης και μπάρα θα πάει μέχρι μέσα. Πέραν σε δύο παίκτες ο Καβίλοβιτς, απορρόφησε τη δύναμη που ασκήθηκε και πάνω του. Και από τους δύο, και άφησε την μπάλα στο καράφι για να ρίξει τη διαφορά στους 10 πόντους. Μακρύς. Πάρει ένα σκρίνο από τον Φαράντο, πάει μέχρι μέσα, θα του δώσει την μπάλα, θα βγει το pick and roll. Σε 9 δευτερόλεπτα θα του δώσει ένα screen. Ο Μαράντος και την μπάλα, ο Μιάκο πίεσε στο κύο όμως. Βράκης. Βράκης κάνει μια μικρή βόλτα. Πάει μόνος μέχρι μέσα, αφουγατούδης από εκεί που αστόχησε προηγουμένως, επιμένει. Πάρει και αυτό, είναι άστοχος. Αμυντικό rebound, από το μακρύ. Όχι τόσο αυστηρή άμυνα ζώνης τώρα. Να σε καλά και τώρα ένα φθηνό λάθος, δεν κατάφερε να συγκρατήσει την μπάλα. Χαραγκούνης. 17-7, αλλαγή κατοχής. Σκουπίζει την επαναφορά. Καμπράκης. Γαβρίλοβιτς στα 19 δευτερόλεπτα. Θα τροφοδοτήσει. Ήθελα να τροφοδοτήσει τον Αφοκατούδη, αλλά η μπάλα χάθηκε. 2-1 τώρα. Θα υπάρξει υπέροχη συνεργασία μεταξύ Λιάκου και Χαλκεδάκη και ο πρώτος θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι. Καρδιάνης. Συγκεκριτή την μπάλα ο Καρδιάνης τελικά. Νομπράκης. Στον για 3, ένα ακόμα cut and shoot. Με τα μπλό είναι άστοχος. Θα πάρει το rebound ο Μάρκος. Φυσικό. Θα γυρίσει, θα κερδίσει το foul. Κόλβο έχει πιστεί στο Λιάκο. Ο Καρδιάνης αλλαγή έχουν εντύπωση, αλλά 31 δεύτερο λέει ο τρίτης από τον πάγκο, οπότε άκυρο. Μπορώ άτομα, θεώρησαν οι δύο παίκτες. Αλλαγή για τα 31,6. Μάρκος στις βολές. Άστοχος στην πρώτη, 19-7 παραμένει. Θα βρει το πίσω με χέρι. Απλό άσχος στη δεύτερη. Ο ίδιος πάγει το επιθετικό rebound, το μαζεύει ο Γαβρίλοβιτς τελικά. Καρδιάνης. Καμπράκης κοίταξε το καλάθι, το κοίταξε και δεύτερη φορά. Αφοκατούδης. Στα 5 δευτερόλεπτα. Ζητάει την μπάλα ο Γαβρίλοβιτς, δεν την πάρει μέσα στην τριγιόλα. Πάει μέχρι μέσα, θα κοπεί. Φάουλ. Πράγματι με φάουλ που έχει πιωθεί στο μακρύ. Δεύτερο φάουλ στο μακρύ και δεν υπάρχει ούτε μία αλλαγή για τους. Έχει στο μαμούς. Έτσι όπως την πρώτη αφουκατήλης. Θα το χειροβιστούμε αυτός από πάγκο όσο και από εξέντρα. Από πάγκο από τον Τερζή δηλαδή. Άστοχος στη δεύτερη βολή. Ο Μάρκος μπήκε πιο γρήγορα μέσα στη ρακέτα από όσο όρισε ο κανονισμός, οπότε η περιοχή είναι εκ νέου να πέσει για τους νόμους τελευταία. 10 δευτερόλεπτα όλα για τους τεχνικά κυβεντούχους. Καθίς, παιδί μου, φυσικά την μπάλα, πάει μέχρι μέσα. Θα δώσει την μπάλα ένα πάρα πολύ δύσκολο σουτ, είναι άστοχος ο Παράντος. 2 δευτερόλεπτα. Θα μετρήσει αν μπει. Μόνο τα μπλοκ ο Βαμβράκη, 19-8. Τελικό σκορ πρώτης περίοδου σε ένα παιχνίδι στο οποίο μόλις 11 παίκτες συνολικά και για τις δύο ομάδες. Οι δύο ομάδες θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικές με τα φάουλ τους. Κυρίως οι Μαμούθοι, οι οποίοι έχουν
πληρωθεί με αρκετά. Έκαναν 5 φάουλ στην πρώτη περίοδο και όταν έχει 5 παίκτες είναι πολλά τα 5 φάουλ στην πρώτη περίοδο. Παρ' όλα αυτά είναι μπροστά με 10 πόντους. Αν αποκτηθεί κάποιος παίκτης, ειδικά του Μαμούθ, θα υπάρχει πάρα πολύ μεγάλο πλεονέκτημα γιατί θα σε καλάψει και σε πολύ λίγο θα γίνει. Επιστροφή λοιπόν στη Sonic Arena για την έναρξη του δεύτερου δεκαλέπτου μεταξύ της αναμέτρησης Μαμούθ και να σε καλά. Οι ομάδες έχουν περάσει στο μαρκέ. Πρώτη κατοχή για τους ρόλους για τρεις. Μαρκαρισμένο είναι εύστοχο από το Γαμπράκι. 19-11. Αρκιάνης έχει περάσει στο μαρκέ, τελευταίες έχει περάσει τη θέση του. Ανακατεύουν την τράπουλα όσο μπορούν με τη μία αλλαγή που έχουν να καλά. 2-3 τώρα το αμυντικό του σύστημα στη ζώνη, αυστηρότατο. Μακρύς, άλλαξε τη γωνία. Δεν θα καταφέρει να συγκρατήσει ο Φαράντος. Μετά από μια πολύ τρελή συγκυρία θα καταφέρει να συγκρατήσει ο Μακρύς. Ο οποίος ζητάει και για 3 αλλά είναι άστοχος, υπάρχει μάχη το rebound. Θα οφείσει την μπάλα ο Λιάκος και βάλει στο Μακρύ. Φαράντος για 3, είναι άστοχο. Υπάρχει κριτικό rebound από τον Μακρύ. Δίνει το χέρι τώρα με τον Λιάκο, ο οποίος αυτό έχει το πρώτο στο τρίποντο. Μπράκης. Φοράς το γινοποιείται στους 10. Τερζής. Πάλι Καμπράκης. Ένα step back για 3, είναι άστοχο. Μάχει και το rebound, επιθετικό Μάρκος δεν κατάφερε. Λιάκος μέχρι μέσα, ασύλληπτα δύσκολη προσπάθεια πριν στο απρόμενο και ο Φοκοτούς είναι άστοχος. Έκανε μια μικρή βόλτα με την μπάλα και αυτή την μπάλα στο καλάθι τελικά. Κορτζαδάκης. 23-11. Φοκοτούτης. Φοκοτούτης πέρασε από το σχολείο του δίπλα εδώ. Ο Λιάκος ο οποίος έπαιξε καλή άμυνα. Μάρκος. Να Φοκοτούτης. Λιάκος τώρα πάνω του. Το πρώτο δευτερόλεπτο πάει μέχρι μέσα, απορρόφησε δύναμη, θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι, αλλά είναι άστοχος ο Γαμπρίνοβιτς. Κρίς, πρώτη πάσα. Βαριαδάκι, κρίς πάει μέχρι μέσα, θα κερδίσει τον Τερζή. Ο οποίος είχε ακινητοποιηθεί, την περίμενε να αναρτηθούν εντός εισαγωγικών εν αερίως. Είναι το φιλόλογο σήμερα, αφού κατούδεις. Κρίς. Να αφού κατούδεις. Πάρ' το φωνάζει από την γωνία ο Γαμπράκης. Υπάρχει κλέψιμο τελικά. Ο Γιαδάκης δεν κατάφερε. Κατάφερε μάλλον να αφήσει πάνω στο καλάθι. Προηγουμένως. Θα κάνει και το κλέψιμο τώρα. Πέρασε μια πέρασε σκαστή πάσα προηγουμένως. Θα πάρει ένα screen. Θα εκτελέσει. Όχι, δεν θα εκτελέσει πίσω από αυτό. Θα τροφοδοτήσει τον Γιαδάκη. Ο Μακρύς, ο Γιαδάκης ο οποίος είχε κλεισί από 3 παίκτες και θα κερδίσει το πάλι για 2 βολές. Έστοχος σύντομα το λέω Χαρτζαδάκης. Άνθρωπος δεύτερη υπάρχει μάχη δεν τελειώνει πάνω στον δεύτερο Φαράντος. Ο Μπράκης. Κοίτατα, έχει δύο παίκτες πάνω του. Απέναντι του μάλλον. Μάρκος, και αυτός δύο παίκτες θα γυρίσει με αριστερό. Πάρα πολύ δύσκολο είναι άνθρωπος. Αμυντικό rebound από το Φαράντο. Μακρύς, θα ψάξει τη μακρύ πάσα, θα την βρει στο Χαρτζαδάκι. Στα 16 δευτερόλεπτα όλα αυτά. Μπράκης, να δείχνει την πλευρά τώρα. Ρεγούνις ένα jump shoot, έχω δημιουργηθεί αρκετά ελεύθερος για να μην το πάρει, είναι εύστοχος. 28-11. Τα που παιδιά φωναζεί κάποιος από τους μαμούς. 28-11. Ασκατούδης. Θα μια ζώνη τώρα για τους μαμούς, για 3 από τους είναι airball. Μακρύς. Δεν είναι άλλα για κατοχής προφανώς. Λιάκος για το σκρίνι και την μπάλα ο Χαλτεράκης. Μέσα ανάμεσα σε 3 παίκτες μένεται σε 2 πήγε τείχο. Για 3 έχοντας βρεθεί ελεύθερος. Δεν καταφέρει να τιμωρήσει την αμυντική ισορροπία των Λιάκος. Καλά ο Λιάκος. Τίποτα ο Γαμπράκης θέλει να τρέξει. Πάει το Eurostep. Απορρόφησε τη δύναμη πάρα πολύ μαχητικά του και έχει πέρα ο Φοκατούδης. Και με δεύτερο δυνατό rebound με τρίτο. Είναι άστοχος. Ξανά επιθέτει το rebound από τον Μάρκο. Δεν υπάρχει φάουλ. Λιάκος. Και αν ισορροπείται μία ακόμα φορά, 3-1-2-2 Χαρτζαδάκης σου για 3, έχοντας βγει ελεύθερος, είναι άστοχος. Βάλλον τον
Περζή. Επίση ο Γαμπράκη, θα σα ελπίσουμε να μην είναι κάτι σοβαρό. Καρδιάννη θα περάσει τη θέση του. Τρεις τώρα από τις ζώνες της άμυνας. Το Μαμούθ, το Τούδης. Μάρκος. Καμιλάνης δεν θα καταφέρει να συγκριθεί στην μπάλα. Μάρκος ήταν προσθενή η πάση που έβγαλε. Συνή μάλλον. Μικρής. Για τρεις κοίταξε το τρίποντο. Είναι άστοχος όπως ο Χαργούνης. Σκόρι μπάουντ. Νέκος. Ξανά Χαργούνης. Μακρύς, γωνία. Παίξει τρίπτο το σωμό του αντίπαλο τον Αφροδούδη. Ένα jump shoot, μαρκαρισμένο είναι άστοχο, υπάρχει αρνητικό rebound. Από τον Μάρκο, ο οποίος πάλεψε τα σωμή του πρώτα τον Τεζή. Καριγιάννη. Υπάρχει deflection, θα κλέξει τελικά την πάλα ο Λιάκος. Καταφέρει να συγκρατήσει το άλλο σφαράντος, ένα jump shoot από τον μακρύ, είναι εύστοχο. 30-11, 19 η διαφορά. Έχουμε σε πολύ λίγο μετά το time out που έχουμε καλέσει να είσαι καλά. 5 και 6 για τη συμπλήρωση 20 αγωνιστικών λεπτών. Μείνετε μαζί μας. Επιστροφή λοιπόν στη ζώνη κανένα μετά το time out που είχαν καλέσει οι. Να είσαι καλά. Εντάξει, σα παραμείνει στο πάγκο, έχει χορηγηθεί ψυχικό υλικό. Σα ελπίζω να μην είναι σοβαρό. Έχει χτυπήσει πρόσωπα αν δεν κάνω λάθος. Πάει μέχρι μέσα. Αφοκτήτη είναι άστοχο. Μα σε επιθετικό rebound με τη μία. Τι καλά δεν μπήκε μόλι τώρα. Okay. 3-13 παραδοσιά. Τι γράφει, δεν ξεγράφει. Μακρύς. Στην πάσα, Γιάκος. Πανεχεί μέσα πάρα πολύ δύσκολο που θα παίρνει σε δύο πλάκες. Είναι άσχος. Μεγιάννης. Ζης. Μάρκος. Μαντριλοβίτ. Ζης. Θα πατήσει την baseline. Ήταν η... Αν δεν υπάρχει το σπουδό παιδί πάνω τον Καρεγούνη. Το νότσι ήσαν να κάνει το λάθος. Τζεδάκης. 17 η διαφορά. Τρεις. Γυρίσει πάρα πολύ δύσκολο προσπάθεια επένδυση. Ήρθαμε να έχει τη Μάρκο πίσω της καλέα. Να είναι άσχο του Καρεγούνη. Επιθυντικό rebound, 10 δευτερόλεπτα. Κάκος. Πάρει ένα screen από το Φαράντο. Ένα jump shoot. Είναι άσχο, δεν έχει το pick and roll. Αποκατούδησε rebound. Δεν είμαι σίγουρος αν ήθελα να το επιδιώξει στο πιο ρόλ. Διάδοτο. Μαμούθ. Και ένας εκ των δύο. Αφροδούλης. Καρδιάννης. Καρδιάννης. Δίπλα με φορά δικά του αφήνει από τον Αλεξένδρα. Πάμε να καταφέρει να συγκρατήσεις κάθε πάσα. Είναι πολύ μακρινή για να συγκρατήσει και ο Γιάκος τώρα από τον Παράντο. Λύνει τώρα τα σεργητιά τους. 3-30 για τη λήξη της δεύτερης περίοδου για τη συμπλήρωση 20 αγωνιστικών λεπτών. Γιάννης. Κατουδείς. Στο 14 ρόλο του, Δερζής. Από μένα χέρια τώρα από τους... από δύο παίκτες... από τρεις τώρα παίκτες των... Μαμούς, από Κατουδείς, αλλά και τον Καρδιζάνη. 7-4 ρόλο του, για τρεις θα το πάρει μαρκαρισμένο από το Χαλκιαδάκι. Είναι εύστοχος! 30-16! Ωραία, πάνω και... το φίλι τώρα σε καλά. Συμφωνώ. Μαργαρισμένα τρίποτα. Καραγκούνης, στους διατρείς θέλει να απαντήσει. Είναι και αυτός εύστοχος! 33-16! Καραγιάννης. Σε κατεβάσει τώρα την επίθεση. Μητσουρός. Ωραία σκέντρα από τον Καβίλοβιτς. Σε 7 ελεύθερος, δεν πήρε το τρίποτα. Το τρίπονάκι τώρα... να σου κρατούν την Καβίλοβιτς και Καραγιάννη. Τερζής. Καβίλοβιτς στα 5 δευτερόλεπτα, ένα τζάμπ σου μαρκαρισμένο με πάρα πολύ μεγάλη καμπύλη να σου πω. Παρά τους θα πάρει το rebound. Τρεις. Τρεις. Πέρασε από τον Καρδιάρη, πέρασε από άλλους. Δύο ανάμεσα. Δεν θα... κερδίσει το έμεσο τρίποντο. Το ενδεχόμενο έμεσο τρίποντο. Δύο φάουλ το 12. Κερδίσει το φάουλ. Έχει βρεθεί στο Γαβρίλο, το δεύτερο δικό του.
τρεις βολές. Έφαμε την πρώτη. Εντάξει, θα περάσει στο Γαβρίλο, της χαμηλώνει το σχήμα του Νασεκαλά και σημαίνει ότι ο Γαβρίλος είναι μια χαρά. Δεν θα να σκεφτήσει, γερά όμως ιδιαίτερα γι' αυτό. Θα το κάνεις έχεις άλλο με την αναγκαστική αλλαγή σου. Για τρεις, πίσω από το screen του Ενούς Αφοκατούδης, είναι άστοχος. Λιάκος, laser πάσα, εντάξει πάει μέχρι μέσα, θα βρει την πάρα στο καλάθι. Θα βρει σε δύο παίκτες, πολύ εντυπωσιακή φάση, 37-16, Αφοκατούδης. Τρίτη η ζώνη άμυνας τώρα. Πολύ αυστηρή, αλλά αυτή είναι τώρα 2-3. Βεζιάνης, Καμπράκης σου για 3 θα πάρει και αυτό το σουτ. Είναι άστοχος, αρνητικό rebound στο Φαράντο. Μακρύς, παίρνει στο κέντρο, να διαφέρει στο σούπλα. Βεζιάνης σε περάδει του. Στο πάσα, Φαράντος. Περίβει την πάση τώρα στην κορυφή Λιάκος. Μια δευτερόλεπτα θα γυρίσει. Θα καταφέρει να σε κερδίσει ο Χαλιοντάκης. Για τρεις είναι άστοχος. Ο Καραγκούλης πάρα το γεγονός ότι προανήγγειλε, είπε μέσα. Δεν πήγε μέσα. Σκύρξε. Ο Μπράκης. Αφροδίδη σε βαρύτερο την μπάλα που πέρασε από το κέντρο με τον Τερζή. Φανταστικά τον Μάρκο. Και έδωσε την επιλογή για ένα ακόμα ο Μάρκος. Όλο που πάσα στον Τερζή, ο οποίος αφήνει την μπάλα στο καλάθι, είναι άστοχος. Άντε τον Καραγκούλη. Τελευταίο λεπτό τη δεύτερη περίοδου, τη δεύτερη πρώτη μέρου, crunch time χρόνου. Αν θέλετε, είναι crunch time, σε my crunch time. Τι λέω πάλι, ο Τζέι Γκαμπράκη. Δεν βγήκε η επίθεση των μαμού. Κρατούδη. Ερχόμενο πάλι από το. Το τελευταίο σου για τρεις. Με τα μπλό είναι άστοχο μάτι στο rebound. Θετικό, Γκαμπράκη. Πάει μέχρι μέσα, πέρασε ανάμεσα από δύο παίκτες επιθετικό rebound που μάρβε είναι άστοχο. Τελευταία επίθεση τώρα όλοι με τους Μαμούθ. Νιάκος. Τέτοια φάσμα στο Γαμπράκης. Να κάνω ή να μην κάνω, δεν ξέρω, κάτι με φάουλ πάντως. Πολύ χρήσιμο να το αναφέρω, εφόσον δεν ήξερα τι είπε. Anyways, 12,5 για τους Μαμούθ. Παίξε! Παίξε, φαντάζει, πίσω πάρει. Τρεις, δεν έκανε φάουλ. Κοντά σε αυτό όμως, 8 δευτερόλεπτα. Κρίς, θα πάει να παίξει τρίτη στο προσωπικό αντίπαλο. Πράγματι αυτό κάνει. Υπάρχει δυσλέξη, δεν κατάφερε να σε κρίσει ο Καραγκούνης. Τον βράχει πάλι, θα πετάξει την μπάλα. Δεζαβού, το ίδιο πράγμα συνέβη. Στο τέλος της πρώτης περίοδου, ήταν στο τέλος της δεύτερης. Ο Βράχης πήρε τρίποντο πίσω από το κέντρο του γηπέδου. Στην πρώτη περίοδο έφτασε πιο κοντά στο να μπει. Τελικό σκορ λοιπόν 37-16 παρά το γεγονός ότι έχουν 5 παίκτες οι Μαμούθ έχουν καταφέρει να. Έχουμε μια διαφορά που έχει ξεπεράσει πλέον τους 20 πόντους, κυρίως βασισμένη στο ομαδικό παιχνίδι που και κατέχει. Έχουν 6 παίκτες οι Νασεκαλά. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο για την έναρξη της τρίτης περίοδου του Μιλεμένου. Επιστροφή λοιπόν στη ζώνη Καρίνα για την έναρξη του δεύτερου μισού στην αναμέτρηση Μαμούς Νασεκαλά. Οι δύο ομάδες βρίσκονται στους 37 και 16 πόντους ενεργητικού αντίστοιχα. Η πρώτη κατοχή είναι για τους τεχνικά γηπεδούχους. Όλα αυτά στην πρώτη αγωνιστική την έναρξη της Evolution League. Θυμίζουμε, τα είπαμε στην αρχή, νέα λίγα εν μέσω της ήδη υπάρχουσα σεζόν. Για τρεις μακρύς αλλάζοντας με τον Λιάκο είναι άστοχος. Μαμούς έχουν κάνει 9 κλεψίματα έναντι ενός. Να σε καλά. Φροντούδης. Φροντούδης. Υπάρχει κλέψιμο ένα ακόμα. Speaking of which, καταφώνει με το χαρτιαδάκι και θα κερδίσει το φάουλ. Πήγε φροντίζει τον Αφοκατούδη. 7-7 τα επιθετικά rebound. 4-14 τα λάθη. 2-15 και 3-13 τα τρίποντα αντίστοιχα. Κρίς. Κερδίσει το φάουλ από τον Καβράκη. Θα κερδίσει την επαναφορά. 0-2 τα φάουλ σε μόλις 32 αγωνιστικά δευτερόλεπτα. Τζάκος. Ένα high-low θα βγει, θα συγκρατήσει σε πρώτο χρόνο, αλλά δεν θα συγκρατήσει σε δεύτερο. Ο Καρδιδάκης, ο οποίος περνάει εκτός με την μπάλα. Καμπράκης.
Κατούδης. Κλειμμένα χέρια από τους παγκοσμίους μαμούς, να καλύψουν όσο περισσότερο ένα αέριο χώρο μπορούν. Ας Κατούδης. Μερζής, ένα jump shoot. Τα μπλόιτα, άστο πως. Συνεργάστηκαν οι δύο forward. Φερόμενοι ως forward, αλλά το καλά δεν βγήκε. Για τις τρεις είναι άστοχο από τον μακρύ. Αμβράτης. Αυκοτουδής. 16-4 ο Καλογιάννης. Καλογιάννης ψάχνει την πάσα, έχει σταματήσει το φίλος στον Μάρκο. Αυκοτουδής καλό πάσιν γίνει. Αμβράτης ξανά σούτ για τρεις με πολύ μεγάλη καμπύλη. Είναι άστοχο. Θα περάσει εκτός, δεν υπάρχει στο rebound από τον Παράντο, ο οποίος ήταν σε αυτή τη φάση. Κρίς, ο Γαμβράκης παίζει overplay άμυνα. Αυτή πάσα στον Λιάκο, ο Γαμβράκης πάει πάρα πολύ ψηλά για να πιέσει. Για τρεις είναι άστοχος, Μάρκος στο rebound. Παρά την υπερπροσπάθεια του Λιάκου για το επιθετικό. Γαμβράκης. Σταματήσει τρίπλα, Καλογιάννης. Κατούδης, ένα κάτσιν σου τρίποντο, το δικαιώσει, 37-19. 4-15 πλέον το τρίποντο για τους δάσκαλα. Ο Κρίς. Ο Ζεδάκης πήγε το κλέψιμο καραγιάς, δεν κατάφερε. Ανοίχνεται όμως, σαν την πάσα, 200. Μιλήσει δύο παίκτες πάνω του. Ο Κρίς, ένα step back, λίγο πιο προς τα παίκτες του Ανατέρου Μολόνι, άσοπος, αφού κατούδης στο rebound. Περάσει το κέντρο με τον Λιάκο, θα περάσει πάνω από δύο παίκτες, είναι άστοχος ο Μάρκος στο επιθετικό rebound. Καλογιάννης. Κατούδης. Περί πάνε κάτω λέει για τον Μερζή. Ο Κατούδης στο τρομπάκο πάει μέχρι μέσα, πολύ δύσκολη προσπάθεια, είναι εύστοχος. Ο Γαμβράκης. Τελείωνε ο χρόνος της επίθεσης, υπάρχει time out. Προγόνως, επιστρέφουμε σε πολύ λίγο, μείνετε μαζί μας. Επιστροφή λοιπόν στη ζώνη χαρίζει την επανέναρξη του παιχνιδιού. Καλώς θα είχαμε καλέσει τα μαμούς. Σημάδος είναι η ζωή. Μακρύς. Πάρει τα σκηνία του Καραγκούνη. Κατρίς, παράδοσος με πάρα πολύ μεγάλη καμπύλη, είναι εύστοχος. 40-21. Κατούδης. Κατούδης, θα περάσει τον Μάρκο, θα κυβερνηθεί σε πρώτο χρόνο, πάει ανάμεσα από δύο παίκτες, είναι εύστοχος. 40-23. Παίκτες, θα περάσει ο Καφέλης από το πάγκο. Ζελάκης, θα περάσει τον Καραγιάννη, τον Κρίς. Μέσα ο Μακρύς είναι τώρα, τελείωνε η χρόνο που μας ξεκίνησε στην έκτοπος. Όλα καλά. Παγούστηκε. Γαμβράκης. Δεν κατάφερε την μπάλα, η οποία δεν προοριζόταν γι' αυτό. Θα είναι μέσα στην ενοησία στους μας καλά, δεν θα τιμωρηθεί. Καμίνα στόχησε και με δεύτερη προσπάθεια ο Παράντος. Το παιδί πάρει φωτιά ξαφνικά. Γαμβράκης είναι για τρεις. Δεν θα βάλει λάδι στη φωτιά, θα σας το έχεις έχει, αλλά για τάχει στο rebound. Ψάξει τη μακρινή πάσα, θα συγκρατήσει. Ο Λιάκος έχουν επιστρέψει, τέσσερις παίκτες φωνάζε καλά. Το μερικύκλος είναι τρεις, είναι άστοχος στο rebound. Ο Μάρκος. Ο Μπράκης, ο Κατούδης. Ο Μάγα Μπράκης, κοίταξε τον τρίποντο. Θα πάει για ένα ακόμα, για να δούμε, είναι μαρκετή την άλλη φορά. Παράδο, θα πάρει ένα screen. Άλλος παίκτης παράδο τώρα, παιδιά τάχει. Τώρα άλλος, ο Λιάκος. Τερζής, ένα jump shoot. Είναι άστοχος, ο Κατούδης, έτσι τα ελεύθερος. Πατζεδάκης. Πάμε εκεί μέσα μόνος του απέναντι σε δύο παίκτες στην άσο όσο μεγάλη στο rebound. Μιζάνης. Πατζεδάκης απέναντι του. Περάσει, είναι άστο. Και να περάσει την μπάλα ενδεχομένως. Από κάπου. Μέσα στη ροκέτα.
Τροχή είναι για τους δασκαλάκι νέου. Με τη φάση αγαριά, δεν καταφέρει να συγκρατήσει σε πρώτο χρόνο, θα καταφέρει σε δεύτερο. Ουσιαστικά από δύο παίκτες έχει τρίπλα. Θα την βάση του Ντερζή, είναι άσχημο αυτό με ένα δεξί χουκ. Την κόρη μπάζει, αλλά δεν ξέρει. Υπάρχει πολύ μαχητικά ο Λιάκο στη φάση που θα κλέψει. Χάρη! 9! Η αλλαγή τώρα, ο Γαριάννης θα περάσει στον πάγκο, δεν δούλευε στη θέση του. Ψηλώνει τώρα το σχήμα των Νάσο καλά, με τη μοναδική αλλαγή που είχαν δει θέση. Σωτούδης. Για τρεις, είναι άστοχο. Μπορεί πάνω από το Γαμπράκι. Μέσα, θα κερδίσει το φάουλ για δύο βολές. Πάνω που έχει ρωτήσει το Χαλτζοδάκι. 1-2 πλέον ομαδικά στην τρίτη περίοδο. Θα βρέξει τις βολές. Άστοχο στην πρώτη στη βάση της Στεφάνης. Μάρκος δίνει την μπάλα στην διεκτή και το χέρι στο Γαβδάκι. Άστοχο στην πολύ βάση. Κόρη πάνω από τον Μάρκο. Θα βρέξει. Στα 8 δευτερόλεπτα υπάρχει προσπάθεια, υπερπροσπάθεια για κλέψει τον Πελιάκο πίσω από το κάτω. Τερζής, ένα τζάμπ σουτ, είναι έστοχος! 42-25 κάτω χειροκροτούμενος από εξέδρα και από κάτω. 42-25, στους 17 δόνεται το προβάδισμα του Μαμούτσου. Για 3 είναι έστοχος ο Χαλκιοντάκης. Στέλνει χρήνη την διαφορά στους 20. 45-25. Προδούδης, κάτι λέει ο Καρδιάνης που δεν μπορεί να ανοιχτέψω αυτή τη στιγμή τους παίκτες του. Και άλλη φορά. Δεν μπορούσα να γίνω καρφί αυτή τη φορά. Θα προσπαθήσω να ζήσω με αυτό, πάει μέσα, απέναντι σε δύο παίκτες! Ο Ρόνι Φλόντερ θα δικαιώσει τον Κατσουδί. Χρήση κοίταξε το καλάθι. Και τι παίξε ξανά. Πάει μέχρι μέσα, είναι άλλο που δεν μπορείς να απαντήσει. Είναι μια παρόμοια προσπάθεια για αυτή το φοβοζούδι προηγουμένως. Μουντράκης. Στη weak side ο Φουκοντούδης κρατήθηκε. Ο Γαμπράκης κοίταξε το καλάθι. Μετάξει τώρα πάνω του αλλά εκεί στον γκάρτ τον Νάσε καλά έχει πέσει κάτω. Ο Γαμπλούδης θα συγκρατήσει. Για δύο είναι το σούτ, θα μετρούσε αν έπαιρνε είναι άστοχος. Όχι δεν θα μείνει στα χέρια των Νάσε καλά, δεν υπάρχει επαναφορά από κάτω. Μακρύς. Τρεις ο Φέξης καυτή πάσα θα τη βρει. Να jump shoot είναι άστοχο. Από τον Λιάκο, τον Μπράκης. Ένας εκ των φρόντων της ομάδας των Ασκαλά. Ασκατζούδης. Πάμε να σκέφτω τον Μάρκο, που θα κοντρευτεί σε πρώτο χρόνο. Μέσα για μία ακόμα φορά, υπάρχει επιθετικό φάουλ αυτή τη φορά. Στον Μακρύ, ο οποίος είχε τοποθετηθεί καταλήλως. Κατάφερε να εκμεύσει, διότι περιεκμεύσε ως πρόκειται σε τέτοιες φάσεις. Το φάουλ από τον Ασκατζούδη. 2-31 για την λήξη της τρίτης περίοδου. Καντζαδάκης. Συμμετεβάσει. Πάρει ένα σύμπερ που ταλαιπωρεί από τον Καραγκούνη. Σπάσα. Ξανά Καντζαδάκης, ένα jump shoot. Είναι άστοχο. Λαμβάνοντας. Σπάσα από τον Λιάκο. Δίνει την κόρη bound. Αλλά είναι άστοχος ο Φαράντος. Θα πάρει την μπάλα. Πάρει ένα σκηνό του Μάρκο, του δίνει την επιλογή. Θα πάει αντίθετα από αυτό. Του δίνει ξανά την επιλογή ο Μάρκο. Θα πάει σύμφωνα με αυτό. Ένα jump shoot φαντάζομαι στη γραμμή. Άστοχο υπάρχει. Το κλείδι θα πέρασε σε δύο παίκτες ανάμεσα. Δεν καταφέρει να πάρει το λοιπόν. Τον έκαναν παθητικό σάντι εντό εισαγωγικών. Παράντο Κυλιάκο. Στο δεύτερο και τώρα την μπάλα. Παραγούνι πάει μέχρι μέσα. Πολύ κόσμο το κοίτα τον. Να σε καλά. Βγήκε το κλέσιο ο Γαμπράκη. Έτσι έμεινε ελεύθερο ο. Μακρύς αλλά στόχησε στο τζάμπ που επιχείρησε. Δεν ζήτησε μόνο φορά, ο Φροντούδης. Φροντούδης, βάρε ένα σκριν και από τον Φροντούδη στο Μάρκο. Ζήσε την μπάλα ο Γαβρίλο, ζήσε την πήρε. Σε 3 η μπάλα μπήκε και βγήκε από τον Γαβράκη. Είναι άσχημο, σημαίνει ότι είναι κόρη μπάουντ! Το καλάθι από τον Γαβρίλο.
Αυτή τη φορά πήρε το επιθετικό rebound και όχι μόνο το πήρε, το μετέτρεψε και σε δύο πόντους. Μακρύς. Αντιοδάκης για τρεις, επέντε στο Γαμπράκι, είναι άσχημος Μάρκος στο rebound. Ο Φροντούδης. Ζήτησε και πήρε το high low, λειτουργήσε αλλά είναι άστοχος ο Γαμπρίλοβιτς. Συστητικό rebound το παιδί, μετά από μια προσπίση άνω από το layup είναι άστοχος. Πάλι χτύπησε στο Στεφάνι μπάλα. Καραγούνης τα βάζει με τον Γαμπρίλοβιτς, έχει μείνει πίσω. Στο τίμιο 2-4. Μακρύς. Έκανε ένα side step, δεν πήρε το τίποτο. Θα πέρατε στον Κουτουλή. Πάει μέχρι μέσα ταχύτατα και είναι εύστοχος ο Λιάκος. 47-29. Μουντάκης. Στην τελευταία επίθεση της τρίτης περίοδου, όλα τα δευτερόλεπτα για να τους φτάσει καλά. Δεζαβού και στις δύο τελευταίες περίοδους είχε την μπάλα στην τελευταία επίθεση ο Γαμπράκης και στην τρίτη σου για τρεις είναι άστοχος του Πανσελίκης. Στην πρώτη μπάλα του Μάρκο. Θα πάρει την μπάλα ο Γαμπράκης. Καλή πάτη σφύριμα. Με φάουλ που έχει κρατεί στο Καραγκούνι. 3,9 χαμηλά το φάουλ. Για να δούμε αν θα μπορέσουν να βρουν κάτι ουσιώδες είναι άσο καλά. Τελευταία δευτερόλεπτα. Στην πια τρεις. Το τρεις είχε βγει ελεύθερη. Υπάρχει επιθετικό ρυπάντο του Γαμπράκη. Θα μετρήσει. Αν πει είναι έντομος. Θα μετρήσει. Ένα μπάζερ μπίτρα από τον Γαμπράκη μετά από δύο άστοχα. 47-31. Στους 16 πόντους της διαφοράς. Θα κλείσουμε το τρίτο δεκάλεπτο. Συμπλήρωση 30 αγωνιστικών λεπτών. Μπροστά με 16 πόντους λοιπόν οι Μαμούς θα επιστρέψουν σε πολύ λίγο μίλητα μαζί μας. Επιστροφή λοιπόν του Σόρι Χαρίνα για την τέταρτη και τελευταία ενιαία περίοδο του παιχνιδιού. Στο 47-31 πρώτη κατοχή είναι για τους Ροζ στο 4 δεκάλεπτο. Λίγο μόλις ξεκίνησε προφανώς, δεν βλέπετε αυτό να πάτε, δεν κλείνει το ματά ο Τερζής. Ξαναπάρει ο Φοκοτουδής ο οποίος έχει την πρώτη επαφή με την μπάλα. Πριν πει στο παραφοράς, ένα μακρινό δίποτο είναι έστω από τον Τερζή. Μακρύς. Λιάκος. Ο Μπτεδάκης. Ανά μακρύς. Πάσα. Ραγκούνης. Ράντος. Γυρίσει. Πάρα πολύ δύσκολη προσπάθεια είναι άστοχος. Υπάρχει επιθετικό rebound. Απ' τον ίδιο. Λιάκος έχει βρεθεί ελεύθερος. Το σκέφτηκε. Σου ζητάρει για τρεις είναι άστοχος. Με μπράξει το επιθετικό. Το αμυντικό rebound. Διορθώνω. Πάσε πολύ επιθετικό αλλά δεν τα κατάφερε ο Μπτεδάκης. Εντάξει, ζήτησε την μπάλα ο Τερζής, δεν την πήρε. Δίνουν έμφαση στην άμυνα τους νομούς. Μην περάσει από την weak side σε strong side την μπάλα. Σε τρία δύο είναι άσχο από τον Καρεγκάνη. Την μπάλα τον Λιάκο. Καρδιωτάκης. Λιάκος. Πάλι Καρδιωτάκης. Πάρει ένα σκρίνα από παράδοση που ξέρει την μπάλα με την κερόλ. Θα βγει μέσα αυτό ένα υπόγειο λέει άπειλα στο χώρο στο βάζει. Σε αυτό του 43-33 λοιπόν παραμένει. Θα το δεις. Γιάννης. Σαρδάφου Κατούδης. Ο Μράκης για τρεις. Είναι έστοχος. 47-36. Πρέπει να σερί 5-0. Στην τέταρτη περίοδο, με την έναν αρκετή αυτής είναι καλά. 47-31 γίνει, 47-36 πολύ γρήγορα. Για να δούμε. Για τρεις θέλει να απαντήσει. Είναι άστοχος ο Λιάκος, ο Γαβρίλοβιτς. Κατοχυρώνει το rebound. Κατούβης. Αφού Κατούβης θα... δεν θα πάρει κάποιο σκρίνο από τον Γαβρίλοβιτς στην πρώτη φάση. Ανεβαίνει ο Γαμπράκης για να πάρει την μπάλα πολύ ψηλά, θα την πάρει. Κοντά στο λόγκο έχει ανέβει, τέχνη που έχει ανέβει ο Λιάκος για να πιέσει. Τεδάκης, ο Λιάκος τώρα κλείνουν τον Γαμπράκης. Για τρεις έχει βρεθεί αρκετά ελεύθερο για να μην το πάρει. Ο Αστοδούδης ήταν μερικός μάρκα της μέρας του Μαρτή. Είναι άστοχος, ο Λιάκος έχει μείνει παραπονεμένο εντός των λογικών. Μέσα μακρύς θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι, ένα jump shot από τον Φόρμο Λόγκο του αρέσει πολύ. 49-36. Το έχει κάνει πολλές φορές και σε αυτό το παιχνίδι και γενικά είναι μια κίνηση την οποία συνηθίζει πότε. Γαβρίλοβιτς και έρθει όπως που κάνει λίγο μακρύς. Λίγο να χάσει, έχει σταματήσει δίπλα δύο παίκτες που τον περιχειδώνουν. Μάρκησε τζάμπολ, το βελάκι δείχνει
Μαμούθ. 49-36. Κρίς. Θα το βοηθούν τις σπαθούς να πάρει ένα σκριν. Θα το παράτω. Λάκωσε να... Θα το βοηθούν τις ελευθερών βολών και αυτός εύτοχος. Το σερί διακόπτεται με ένα 4-0 παραλίγο να χαθεί η μπάλα. Ο Φουντούλης κατάφερε να το συγκρατήσει. Θα το βοηθούν τον αντίπαλο που ήρθε φουριόζος ταχύτατα για να κλέψει. Θα το περάσει εκτός. Αυκοντούτης. Δεν με αναφορά. Τερζής. Βράζει, πάρει ένα σκρίνι από τον Τερζή, πάει μέχρι μέσα ανάμεσα σε δύο θα κοπεί. Το καρακούνι. Τώρα θέλουν να τρέξουν οι Μαμούθ. Λάκος πάει μέχρι μέσα, θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι. Μείνετε λέει ο Πακρής, να φερόμενο τους παίκτες. Για να πιέσουν τους παίκτες τους. Ένα jump shoot, είναι άστοχο. Αμυντικό ριμπάνω στο Φαράντο, μη βιάζεσαι του λέει ο Πακρής. Να φέρετε την μπάλα από αυτόν. Κρίς, δεστή πάσα. Γυρίσει, απέναντι σε δύο παίκτες, είναι άτοχος ο Καραγκούνης. Ο ίδιος επιθετικό rebound μετά από συγκυρία. Στην διατρίσπιση του screen που έδωσε ο Καραγκούνης, είναι άτοχος ο Μακρύς. Ξανά επιθετικό rebound από τον Καραγκούνη, ξανά ο Μακρύς. Παραπέξει στα πόδια τον Αυκατούδη, θα δεχτεί δύο παίκτες πάνω του. Κάνει μια μικρή βόλτα, έχουν γίνει τον τρίποντο, θα εκτελέσει στα 3 δευτερόλεπτα. Αλλά είναι άτοχος ο Λιάκος. Ρεμπάντο Γαβίλοβιτς, μια μακρύ πάσα. Θα βρει τον Καραγιάννη. Μεμβράκης. Θα δώσει ένα screen κιόλας ο Καραγιάννης. Μεταξύ ο Καραγιάννης σε δεύτερο χρόνο πάει μέσα, θα κερδίσει το φάουλ για δύο βολές. Που έχει κερδίσει εδώ στον Φελκιαδάκη. Μάλιστα, αλλαγή θα δείξει να περάσει στον πάγκο ο Μάρκος στη θέση του. Πίσω από την κατηγορία ο Μεμβράκης. Άστοχος στη δεύτερη ο Μάρκος που έχει περάσει στο παρκέ που είναι να κάνει κάτι πάρα πολύ δύσκολο για fade away περιβέσαι το δικαίωσε 3.53-37 παραμένει. Μακρύς μέχρι μέσα είναι εύστοχος 55-37. Μάρκος Ευρύλοβιτς έχει, δεν θα πάρει την μπάλα Λιάκος, ένα running floater είναι άστοχος. Αποκριτογράφησε το play και κατάφερε να βγει μπροστά από την μπάλα πριν πάρει ο Γαβρίλοβιτς. Αυκατούδης, θα βγει και βγει στο πρόβλημα σου. Αυκατούδης, πάει μέχρι μέσα, πέρασε πολύ κόσμο, είναι άστοχος όμως. Αμυντικό rebound, του Καραγούνη. Λιάκος. Λιάκος, Καραγούνη, Καραγιάννης. Στο διατρής με πάρα πολύ μεγάλη καμπύλη airball από το Φαράντο, υπάρχει αμυντικό rebound, αλλά δεν έχει. Θα ανανεωθεί ο χρόνος επίθεσης, πάει μέχρι μέσα, θα κερδίσει το φάουλ για δύο βολές ο Μακρύς. Φάουλ που έχει χρεωθεί για... πράγμα για δύο βολές. Στον Μάρκο. Εύστοχος στην πρώτη Μακρύς, πήρε το χρόνο. 19 η διαφορά. Έχει δώσει στη δεύτερη, 57-37. Στο 20 η διαφορά θα προγειροποιείται, Καραγιάννης. Αυκατούδης. Ο Βρύλοβιτς ζήτησε, θα πάρει στο δεύτερο χρόνο. Έχει στον Μπράκη και ένα screen ο Βρύλοβιτς. Παραμένει ο Φαρκασέτης πάνω του, τον έχουν περικυκλώσει δύο τώρα. Ο Γκάρτ τον άσε καλά, θα βγάλει την πάρση στον Γαβρίλοβιτς. Ένα τσάμψο είναι άσχολο με το τελείο. Θα δώσει ο Μάρκος στον Μάρκο 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 στον Μάρκο
άκρη. Από τον Καραγκούνη πάει μέχρι μέσα. Είναι άστοχος. Βίλοβιτς. Κοντούδης. Εντάξει, μια μακρινή πάσα. Τι πήγε να βγει ο Καραγιάννης, δεν θα καταφέρει να τη κρατήσει. Κάπως έθελε ο Θεοδωρής από τον πάγκο. Κάνει το λογότος, χαμόγελο από τους παίκτες, να είσαι καλά. Μακρύ. Πλαίσια με το επιθετικό σύστημα μακρύ από την εντύπωση. Θα βγει από τα screen, δεν θα πάρει ο Χαμπιδάκης. Ακολούθησε τη φάση ο Γαμπράκης και έκανε deny την πάσα. Ένα jump shoot είναι άστοχο. Τον Λιάκο. Γαμπράκης. Ο Δίκος πέρασε ο Καραγιάννης, βάρει ένα σκρίνο από τον Αφοκαντούδη. Ένα ακόμα θα εκτελέσει πίσω από αυτός για τρεις με τα μπλό εύστοχος! Καραγιάννης, είσαι τυχερός λέει χάρη τον Οκόντας. Είμαι ακόμα φράτη πίσω από τον Πάκο. Καλό το σκρίνο που είναι κρυωτή. Σημαίνει τον Άσκαλα. Καραγιάννης βγήκε πίσω από το σκρίν, εγκαίρος. Αλλά ο χώρος και ο χρόνος που είχε ο Γαμπράκης ήταν αρκετός για να ξεχύσει. Να αφήνει την μπάλα του καλάθι περνώντας ανάμεσα από δύο παίκτες. Ο Λιάκος και ο ψηλότερος παίκτες στη γενιά του. 59-40. Ο Μπράκης. Σταματήσει τρίπλα Καραγιάννης. Δεν θα καταφέρει να συγκρατήσει στη γωνία. Θα χωρίσει κλειστή από τον Καραγκούνη. Κρίση. Μέσα, έμεινε τρεις παίκτες πάνω του. Έβαλε την πάσα, είναι άστοχος ο Καραγκούνης, αλλά υπάρχει και το rebound και καλά, 61-40. Γιάννης. Γιάννης θα περάσει τελικά την μπάλα, για να περάσει και τον πέμπτο παίκτη, τον Μαμούθ, τον Μακρύ, αλλά σκορώ το πάνω αυτό. Είναι εισαγωγικό. Θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι, λαμβάνοντας ωραία πάσα ο Λιάκος. Ένα ακόμα teamwork για τους Μικάκι Πελούχος, δεν θα μπουν. Αμβράκης. Θα γίνει το coast to coast, ένα Euro step, θα μετρούσε το καλάθι αν έμπαινε. Θα ήταν ένα πολύ εντυπωσιακό καλάθι. Θα αρχιστεί σε δύο βολές ο Κάρτς τον Ασκαλά. Τελευταία 99 δευτερόλεπτα πριν τη συμπλήρωση 40 αγωνιστικών λεπτών. Άστοχο στην πρώτη. Τελευταίς θα περάσει θέση του Καρατζάνη. Πρέπει να μπεις, ναι λέει ο άλλος. Ψηλώνει το σχήμα τώρα για τα τελευταία 99 δευτερόλεπτα. Εικάζω τον Νασκαλά, δεν νομίζω να πραγματοποιεί τι άλλη αλλαγή. Μακρύς. Αρτιοδάκης. Για τρεις. Θα το πάει και θα φτωχίσει. 66-41. Μακρύς. Κεντρό από Κατούδης. Πιτόγερος, πολύ ωραίο nickname. Στην 3 Γαβρίλοβιτς έχει βρεθεί ελεύθερος. Το πήρε, το ευστόχησε εντός εισαγωγικών. 66-44. Ο Κρίσος, ο Ζωδάκης. Κάνει ένα screen, θα στρέψει την μπάρα στο παράδο. Γυρίζει, φαίνεται σε 3 παίκτες με αριστερό. Είναι άσοχος ο Μάρκος. Το rebound, ο Ζωδάκης. Μπράκης κάνει ένα spin move, θα βγάλει τελικά την μπάλα στον Αφουκατούδη, ο οποίος είχε βρεθεί αρκετά ελεύθερος, είναι άστοχος. Παράντος πήγε πάνω του, ο Μπράκης για μία ακόμα φορά τράβηξε δύο παίκτες πάνω του. Πάρα πολύ δύσκολη προσπάθεια τώρα τον ίδιο. Παίρνει σε δύο παίκτες του Eurostep που του αρέσει πολύ, σήμα κατά τη θέση του Χάρη Μπράκη. 30 τελευταία δευτερόλεπτα λοιπόν στην αναμέτρηση. Μακρύς. Παρακολουθούμε μάλλον τελευταία επίθεση, αν όχι σίγουρα μία από τις τελευταίες, ένα jump shoot με ταμπλό, είναι άστοχο. Τεράστια περιπέτεια, υπάρχει επιθετικό rebound, όλα τα δευτερόλεπτα για τους παμούς, στην για 3. Είναι άστοχος ο Λιάκος, Μάρκος θα πάρει το rebound, 7 δευτερόλεπτα για να θα υπάρξει επίθεση. Ζήτησε την μπάλα ο Αυτοδούδης, την πέταξε, τελικό σκορ, μπορούσε να προχωρήσει λίγο παραπάνω ο Αυτοδούδης, δεν το επέλεξε. Στις 22 πόντους διαφορά λοιπόν, τριαμβευτική νίκη για τους Μαμούς, μόλις με 5 παίκτες στη διάθεσή τους. Αυτό το παιχνίδι με λιγότερους παίκτες που είχαν και οι δύο ομάδες φαίνεται να ευνόησε τους Μαμούς, οι οποίοι
Έκαναν πολύ καλή διαχείριση φάουλ αν εξαιρέσουμε το πρώτο δεκάλεπτο και πολύ καλή διαχείριση ενέργειας αν δεν εξαιρέσουμε τίποτα και στα 40 λεπτά. Πρώτη νίκη λοιπόν για την πρώτη περίοδο για τη Μαμούθ. Κάπου εδώ πέρα θα κάνει συγκεκριμένη μετάδοση από όλους όσους συνεργάστηκαν για να χρησιμοποιήσουν το ακουστικό υλικό. Από τη Φιωνάνα Τριαρχία, από τους ρεφς, από όλους τους παίκτες, από όλο το staff. Ευχές για όμορφη συνέχεια να είστε όλοι και όλες καλά, να περνάτε τέλεια. Να είστε καλά. Γεια σας.